λοιπόν στο τελικό, στην προσπάθεια, την επιθετική προσπάθεια του Νικολαίδη, ο Μόν πετάχτηκε και πήρε τον, αυτό το χτύπημα στο κεφάλι, κατάφερε το τριπλό χτύπημα που λέγαμε, το χτύπημα που του δίνει μια μεγάλη νίκη του Μόν. Δεν μπόρεσε να είναι πρώτος ο Μόν. Το έκανε πετάγματα, τέτοια πετάγματα από τον προκριματικά και τα προημιτελικά. Στην επίθεση τον περίμενε ο Μόν και με αυτό το χτύπημα που βρίσκει στο αριστερό μέρος του προσώπου τον Νικολαίδη, τον αφήνει με νοκάουτ. Το βλέπετε εδώ, τον βρίσκει στο κάτω μέρος. Ο αθλητισμός είναι μια μαγεία, ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει κανείς. Εδώ αγκαλιές, ο πρώτος με το δεύτερο Λιβιονίκη και η αποθέωση και για τους δύο. Εδώ με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη που έφτασε ως τη δεύτερη θέση. Το ασημένιο μετάλλιο, η αποθέωση τόσων χρόνων, τόσων κόπων, η δουλειά είχε εδώ ως κέρδος για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Το ασημένιο μετάλλιο έφτασε στο τελικό. Εκεί δεν ήταν τόσο τυχερός να πάρει και το χρυσό μετάλλιο, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Ο Μόν, ο έμπειρος Κορεάτης, ο αθλητής από τη χώρα που γέννησε το Τάικβοντο, νάτος εδώ.